τα σάντουιτς όλου του κόσμου. Γιατί ήσουν εσύ η ζωή μου, το φως μου. Κι αν τα όνειρα που είχα για σένα να αφήσεις μετέωρα, εδώ τότε να ξέρεις θα φάω τον αγλαιόρα. Πριν αρχίσω να σε ρωτάω πράγματα, αληθεύει ότι απαγόρευσες τη Φέη να έρθει επειδή με γουστάρει? Μπορεί και να μην είναι τυχαίο. Απλώς το κάναμε και χθες, δεν είναι δύο μέρες που λείπει, για να μην καρφωθούμε τόσο πολύ. Αχα. Λέει θα λείψω και χθες και τα λοιπά. Την έχω κλειδώσει στο δωμάτιο μέσα, έχω πάρει το κλειδί, ξέρεις. Μας βλέπει ωστόσο. Έχει τηλεόραση στο δωμάτιο που είναι κλειδωμένη. Μας βλέπει. Ναι. Μπορείς να της πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω δεν συμφέρει. Ό,τι μπορείς. Ακόμα χειρότερα. Ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει. Γεια σου, Φέη. Λοιπόν, εσύ επέλεξες να κάτσεις εκεί. Θέλω να της πω, της εύχομαι στο μέλλον να ταυτιστεί με κάτι καλύτερο. Για να απαλλαχτώ κιόλας. Καλά, δεν έχει ταυτιστεί κιόλας, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, θα ήθελες να κάνεις επόμενη τη Φέη? Τι, τέτοιο πρωινό? Οτιδήποτε. Αν δεν είναι ζωντανό. Ναι, γιατί το ζωντανό δεν το θέλεις? Γιατί στις δύο από τις τρεις θα αργώ. Αλήθεια. Ναι. Στα γυρίσματα, στα Καρντάσιαν αργείς πάντα. Βέβαια. Αλήθεια λες τώρα. Δηλαδή πόση ώρα μετά το... Μπαίνω και λέω δεν πιστεύω να μην είμαι ο τελευταίος. Είσαι ο τελευταίος πάντα. Ναι. Πόση ώρα μετά το όρτινο πας δηλαδή? Όρτινο για να πούμε για τον κόσμο που μας βλέπει τώρα ότι είναι η ώρα που έχει κανονιστεί να ξεκινήσει το γύρισμα. Λέμε ρε παιδί μου ότι το όρτινο είναι 4.30 και το γύρισμα αρχίζει στις 6. Οκ, okay, ναι. Έρχομαι 6 και 10 και 4. Α, μετά και την ώρα του γυρίσματος θα έρχεσαι εσύ δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης δεν τζαντίζεται με όλα αυτά? Δεν μπορώ, το φοβούνται όλοι. Το φοβούνται όλοι. Έρχομαι και από Θεσσαλονίκη οδηγώντας. Ναι. Οπότε. Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ τώρα που είναι τα γυρίζοντα τα Kardashians, μένεις στη Θεσσαλονίκη ακόμα ή μένεις Αθήνα? Γιατί το έχω χάσει αυτό λίγο. Έχω λίγο πριν το Πάσχα, ναι, πέρσι, άφησα το σπίτι που είχα στην Αθήνα. Mm-hmm. Για οικονομικούς λόγους? Ναι. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν είχε εμφανιστεί η ιστορία με τα Kardashians και αποφάσισα να μειώσω τα έξοδα μου. Ωραία, και μένεις στη Θεσσαλονίκη. Μα. Άρα τώρα όμως πληρώνεις βενζίνες τώρα και διόδια που είναι ακριβά. Εντάξει. Πώς και με τα Καρντάσιαν δεν σκέφτηκες να ξανακατέβεις, να νοικιάσεις πάλι σπίτι στην Αθήνα? Εάν συνεχιστεί του χρόνου, θα το κάνω. Θα το κάνεις. Δεν θα κατεβάσεις όμως και την παράστασή σου μετά το Πάσχα? Δηλαδή την παράσταση αυτή με φοβερό τίτλο «Ο Γεμιστάνας και η Κρίση». Και η Κρίση με Μουγκρογιώτα. Και η Κρίση με Μουγκρογιώτα, ναι. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό το κάνεις στη Θεσσαλονίκη στο Μήλο. Ναι. Για 7 εβδομάδες. Ήταν πολύ ωραία. Μουσικό ήταν ή είχε πρόσβαση? Μουσικό θεατρικό. Ναι. Που ήταν ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος από το Ράδιο Αρβίλα, ο Γιώργος Χατζής, εξαιρετικός συνεργάτης και φίλος, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, mm-hmm, και μουσική και δύο κοπέλες που χορεύουν, εξαιρετικές, κανονικές χορευτρίες, όχι, ναι, σπουδαγμένες δηλαδή. Ναι. Και ήταν μια μουσικοθετική παράσταση πολύ εξαιρετική, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το Χατζής το σχεδίαζα καιρό, το παίξαμε στο Μήλο, τώρα σταματήσαμε γιατί παίζω με τον Πλούταρχο και τον κύριο Πλέσσα. Στο Φίξ και ευελπιστώ να κατέβουμε εδώ. Ωραία. Κάποια στιγμή. Με τον Πλούταρχο και με τον Μπλέσσα μέχρι το Πάσχα θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι όσο πάει. Μέχρι όσο πάει. Πάει καλά όμως. Ναι, πολύ. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αν σου έλεγα να επιλέξεις μια παρέα εκτός Καρντάσιανς, στην οποία πιστεύεις ότι θα τέριαζες πάρα πολύ, εδώ στον Αντένα, θα ήθελες περισσότερο να είσαι στην παρέα του Αναστασιάδη και του Περί ή τον Αρβίλα? Που είναι και δύο χιουμοριστικές εκπομπές, με αυτή τη λογική το λέω. Δηλαδή θα τέριαζες και στις δύο αυτές εκπομπές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι λίγο χαμελέον. Θα προσαρμοζόμουν άνετα οπουδήποτε. Ναι. Και στα δύο δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμό. Με το καθένα. Ίσως ένιωθα λίγο πιο άνετα στο Αρβίλα, γιατί είναι και κοντά στο σπίτι μου και θα ταλαιπωριόμουν. Mm-hmm. Με το Κανάκι έχετε σχέσεις, είστε φίλοι? Ναι. Παλιά, τώρα έχουμε χωρίσει. Γιατί? Γιατί βρήκε μια άλλη τώρα, ξέρω. Όχι, μια χαρά. Είστε τσακωμένοι? Όχι. Μιλάτε δηλαδή αμέσως? Βέβαια. Εσύ του μιλάς ή εκείνος, και οι δύο? Εντάξει, δεν είμαστε φίλοι, δεν κάνουμε παρέα καθημερινά. Ναι. Αλλά γνωριζόμαστε. Τον βλέπεις στην τηλεόραση, τους βλέπεις στο Αρβίλα? Είναι τη Δευτέρα το βράδυ, τελειώνουμε λίγο μετά που έχει τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Τελειώνουμε τα γυρίσματα. Άρα δεν τους βλέπεις? Δεν μπορώ. Το Θέμο τον βλέπεις? Ναι, καμιά φορά. Τι βλέπεις στην τηλεόραση άλλο και σ' αρέσει? Τώρα τελευταία όχι πολύ, σχεδόν καθόλου.
αλλά έχω ένα παρελθόν με τηλεορασάκια απίστευτο, δεν μπορώ να φανταστείς. Σ' αρέσει δηλαδή, βλέπεις. Έχω πάρει τηλεόραση σε διακοπές στη Χαλκιδική, στο Λακάρ, ένα εξαιρετικό κάμπινγκ, ξέροντας ότι δεν έχει σήμα. Έχω πάει και έχω αγοράσει τηλεόραση για να δω το χιόνι. Σοβαρά να πάρω ύπνος, ας πούμε, ναι. Για να κοιμηθείς, δηλαδή να αποκοιμηθείς. Με τηλεόραση ανοιχτή, άμα κλείσει, νομίζω ότι κάποιος πέθανε. Ο αγαπημένος ο τηλεοπτικός στάρ ποιος είναι? Δηλαδή που τον βλέπεις και λες, παιδί μου, στην Ελλάδα, που σου αρέσει πολύ να τον βλέπεις τηλεόραση. Ξέρω εγώ. Ποιο να πω, ρε παιδιά, πείτε. Όποιο από το Λιάγκα. Να πω το Λιάγκα. Όχι, τώρα δεν. Σταρ. Σταρ γνωστό, αναγνωρίσιμο, ρε παιδί μου. Σταρ δεν υπάρχουν σταρ τώρα. Αναγνωρίσιμο πρόσωπο τη τηλεόραση που σου αρέσει σαν παρουσιαστή. Σαν παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια. Τι φέει, εντάξει, σου βάζω εύκολα τώρα. Δεν ξέρω, μου αρέσουν όλοι μπορεί. Ο καθένας έχει το στυλ του. Ο Γρηγόρης τι τύπος είναι, ρε Δημήτρη? Ο Γρηγόρης είναι ουσιαστικά καλό παιδί. Είναι. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Παρότι τον ήξερα, αλλά δεν τον ήξερα καλά σε βάθος όπως τώρα. Άλλο να ξέρεις κάποιον να βρίσκεσαι και άλλο να συνεργάζεσαι. Και άλλο να είσαι καθημερινά 10 ώρες μαζί. Και δεν το περίμενα. Αλήθεια. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Δηλαδή, πες μας 2-3 πράγματα για τα οποία... Θα σου πω, είναι ας πούμε... Η εκπομπή είναι δική του, έτσι δεν είναι? Είναι του Γρηγόρης, είναι ο παρουσιαστής. Έχουν γραφτεί για μένα ότι είναι ο Σταρόβας, κάνει τη διαφορά και τα λοιπά. Αλήθεια. Θα μπορούσε να ενοχληθεί. Και το βλέπεις ότι χαίρεται, από καρδιάς όμως, όχι για πλάκα. Παρόλο που θα μπορούσε να ενοχληθεί. Δεν σου έχει πει ποτέ τίποτα δηλαδή? Όχι. Ίσα ίσα. Το συζητάτε. Δηλαδή, αν λέγανε όλοι που όπω καλά αυτό που είσαι εσύ, και αν φύγει εσύ, δεν είναι αυτό, και θα συνεχιστεί η εκπομπή εξαιτία σου. Ναι. Και έβγαινε αυτό το πράγμα προ τα έξω, δεν είναι κομπλεξικό. Αυτό εγώ το. Σαν συνεργάτη είναι σκληρό. Δηλαδή, επειδή είχα δει μια εκπομπή που σα κάναν πλάκα τα παιδιά με το ξενοδοχείο. Ναι. Και που εσύ και η Μαρία δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Ναι. Σας καταπίεζε ο Γρηγόρης, σας είχε βάλει μια κοπέλα να σας την πέσει εσένα, κάτι σου έλεγε, γιατί το κάνεις καλά, παίζεις ότι αυτό ήταν αυτό. Και παρόλα αυτά εσείς δεν ψαρώσατε, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν φυσιολογική όλη αυτή η ένταση του Γρηγόρη. Άρα πώς είναι στην πραγματικότητα? Εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν ήμουν 100% βέβαιος. Το κατάλαβες, η Μαρία δεν το κατάλαβε. Ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, ναι, ότι θα εμφανιστεί. Ναι. Η Μαρία... Είναι αγχώδης ο Γρηγόρης, παιδί μου, πώς είναι σαν συνεργάτης? Είναι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αγχώδης. Ναι. Φωνές έχει βάλει ποτέ? Όχι. Ποτέ. Αγχώδης το λέμε την έλεγε, πάει κάθεται στο μοντάκι, ξεμεροβραδιάζεται. Και του λέω, εντάξει, χαλάρωσε. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Ναι. Εσύ τι τύπος είσαι, είσαι τόσο χαλάρωσος σε βλέπουμε, ή μέσα σου κρύβεις έναν πολύ αγχώδη και υπεύθυνο άνθρωπο? Γιατί αυτό που εισπράττει ο κόσμος από σένα, ναι, είναι ένας άνθρωπος ευφύης που έχει χιούμορ. Που είναι ο άνθρωπος που θες να τον κάνεις παρέα, να πας να πεις καμιά μπύρα, να δεις τηλεόραση μαζί, κάνα μάτς και τα λοιπά, okay, να μιλήσετε για γυναίκες και τέτοια. Χαλαρός. Στην πραγματικότητα πώς είσαι όμως εσύ μέσα σου? Εντάξει, είμαι και έως και λίγο καταθλιπτικός ώρες. Τι εννοείς? Έχω, ρε παιδί μου, τα άγχη μου, έχω νεύρα, έχω αυτά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ναι. Βέβαια, το χιούμορ το χρησιμοποιώ ως δικλίδα ασφαλιστική. Mm-hmm. Πολλές φορές, δηλαδή δεν μπορώ να... Φανταστώ να περάσει μια εβδομάδα χωρίς να κάνουμε κάποια πλάκα. Αλλά έχω και τις στιγμές μου και τις μαύρες μου και αυτά. Και είναι μια καταδίκηση εισαγωγικά. Επειδή με βλέπουν όλοι έτσι, δεν πιστεύει κανένας ότι μπορώ να μην είμαι καλά. Λέω, ναι, ας πούμε, είμαι